Εδώ, στο Σπύλο Αλιστράτης, κυρίες και κύριοι, με τον Δήμαρχο της Νέας Ζύχνης, τον Παντελή τον Μπόζη, για να μας μιλήσει και αυτός για αυτό το σπήλαιο που είναι δημοτική στην ουσία ιστορία, μέσω της μιας ανώνυμης εταιρείας η οποία το διαχειρίζεται. Δήμαρχε, ένα κόσμημα στο Δήμο σου, έτσι. Καλωσορίζουμε καταρχάς το αρχείο πολιτισμού και την τιμή που μας κάνει να επισκεφθεί την περιοχή μας, να επισκεφθεί το όνομά μας και ένα από τα ομορφότερα σπήλαια της Ελλάδος, αλλά και του κόσμου, μπορώ να πω, το σπήλαιο Αλιστράτης. Ο Δήμος Νέας Ζύχνης έχει ανώνυμη εταιρεία το σπήλαιο Αλιστράτης με συμμετοχή 80% του Δήμου και ένα 20% της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βρισκόμαστε μέσα στο χώρο του σπηλαίου, ένα σπήλαιο, όπως έχω πει, πανέμορφο, το οποίο αξίζει και να καλέσω τον κόσμο ο οποίος μας βλέπει να το επισκεφθεί, γιατί θα έχει μόνο να κερδίσει από την ομορφιά. Πότε πρώτο μπαίνεις στο σπήλαιο, εσύ? Εγώ πρώτο μπαίνω όταν ξεκίνησε τη δεκαετία του 90. Είμαστε δημότες και ήταν κάτι το οποίο με είχα εκπλαγεί όταν μπήκα και είδα το πόσο ομορφιά έχει. Παιδιά, το δεν το ακούγατε ότι υπάρχει κάτι, δεν υπήρχε κάποια φήμη? Ακουγότανε, ήταν κάτι όμως το οποίο ήταν μακριά, δεν θα μπορούσαμε να το μπορέσουμε να πούμε, να το επισκεφθούμε. Όταν ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή την οποία ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης και εισόδου κυρίως, ήταν κάτι το οποίο όλοι το περιμέναμε με αγωνία και ήταν κάτι το οποίο ανέδειξε και την περιοχή μας. Τι είπαν οι ντόπιοι όταν είδαν τη μαγεία αυτή, πώς το πήρανε, γιατί δεν είναι και συνηθισμένο πράγμα ένα τόσο ωραίο σπήλαιο να βρίσκεται? Σίγουρα ήταν κάτι το οποίο μάγεψε τους πάντες όταν μπήκανε μέσα στο χώρο του σπηλαίου, σε μαγεύει. Κάτι το οποίο το περπατούσες από πάνω, δεν μπορούσε να αντιληφθείς το τι ακριβώς τι υπάρχει από κάτω, ναι. Ο κάτω κόσμος, έτσι όπως αναφέρεται, και από το ρομπότ το οποίο αυτή τη στιγμή, την Περσεφόνη, την οποία πρωτοπορούμε και ως Δήμος και ως σπήλαιο πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια, ναι. Αυτή τη στιγμή με τον ξεναγό ρομπότ. Είναι η Περσεφόνη του κάτω κόσμου όπως αναφέρεται και γίνεται μια μικρή ξενάγηση εντός του σπηλαίου. Που ενθουσιάζει τα παιδιά, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κυρίως αυτό είναι που δώσαμε και εμείς μεγαλύτερη έμφαση, κυρίως τα παιδιά τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη εξοικείωση και με την τεχνολογία, αλλά και ως μια ρομποτική ξενάγηση. Δεν καταργεί τον ξεναγό, κάνει μια μικρή διαδρομή. Αυτό όμως που μας βοηθάει σε εμάς είναι ότι μπορεί σε 40 γλώσσες αυτή τη στιγμή να μιλά και να κάνει μια μικρή ξενάγηση εντός του σπηλαίου. Και στα αρχαία ελληνικά. Ναι, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι και στα αρχαία ελληνικά γίνεται η ξενάγηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο χώρος έτσι όπως τον έχετε φροντίσει πάρα πολύ όμορφα και έξω από το σπήλαιο εννοώ και φυσικά μέσα εδώ, είναι ένας χώρος που είναι απομακρυσμένος από τις μεγάλες πόλεις της γύρω-γύρω, αλλά μπορεί κανείς να έρθει και να μην έχει το καφενεδάκι του, έχει να φάει, έχει να ψωνίσει πράγματα, στεγάζει συνεταιρισμούς που έχουν τα προϊόντα τους. Δηλαδή είναι ένας πολύ φροντισμένος χώρος που μπορεί τους τουρίστες, το μαζικό τουρισμό, ένα πούλμα να το φιλοξενήσει και να μείνει εδώ πέρα. Έχετε σκοπό να υπάρχει κάποιος ξενώνας, κάτι παραπάνω να γίνει σε όλη αυτή την ιστορία? Σίγουρα αυτό που λέμε πάντοτε, ότι η φύση μας χάρισε το πιο όμορφο, το σπήλαιο, αλλά και η ίδια η φύση εξωτερικά, έχει πάρα πολλές ομορφιές. Υπάρχουν και άλλα σημεία αυτή τη στιγμή και στο Δήμο μας που μπορεί ο επισκέπτης να έρθει και να επισκεφθεί και εντός του Δήμου αλλά και σε μια κοντινή απόσταση, έτσι, όπου κοντά μας είναι και η Αμφίπολη, είναι ο Ορεινός Όγκος του Παγκαίου, είναι το Φαράγγι του Αγκίτη, δίπλα, πάρα πολύ δίπλα από το σπήλαιο, με τα πόδια μπορεί ο επισκέπτης μέσα σε 5 λεπτά να βρεθεί με ξεναγό πλέον με τρενάκι και να ξεναγηθεί και στο Φαράγγι του Αγκίτη. Είναι ένα πανέμορφο φαράγγι όπου μπορεί και από ιδιωτική πρωτοβουλία να κάνει και ράφτινγκ, να επισκεφθεί την ίδια την Αλιστράτη, να βρεθεί μέσα στην Αλιστράτη, να απολαύσει τις γεύσεις της Αλιστράτης. Που είναι ιδιαίτερες, να πούμε. Σίγουρα είναι ιδιαίτερες. Οι ταβέρνες και τα μαγαζιά της Αλιστράτης
έχουν να προσφέρουν στον επισκέπτη την παράδοση της Αλληστράτης γευστικά, μπορούν να έρθουν να επισκεφθούν την όμορφη μέσα ιστορικά Αλληστράτη και γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς και του Σπηλαίου αλλά και της Δημοτικής Αρχής να δημιουργήσουμε και ένα μουσείο σπηλαιολογίας. Είμαστε ήδη στο στάδιο της μελέτης και αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε, το θέλουμε, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπετε ότι ξεκινήσαμε με το ρομπότ ως ξεναγός, το φαράγγι με το τρενάκι όπου γίνεται μια ξενάγηση περίπου στη μία ώρα για κάθε επισκέπτη. Δίνουμε τη δυνατότητα τον επισκέπτη που θα έρθει εδώ να μείνει περισσότερο, έτσι ώστε να απολαύσει και την περιοχή μας, αλλά να δει και τις ομορφιές γενικά του Δήμου, αλλά και όλες τις περιοχές. Άλλοι δήμαρχοι που έχουν έρθει εδώ και τους έχεις φέρει εδώ, σε ζηλέψανε? Νομίζω ναι, αυτό που λένε, αυτό που θέλει ο κάθε δήμος, αυτό που θέλει ο κάθε δήμαρχος, να έχει ένα σημείο αναφοράς. Για μας όντως το σημείο αναφοράς είναι το σπήλαιο, αλλά νομίζω ότι και η ίδια η φύση και ο Δήμος μας έχει να προσφέρει και πολλά ακόμα αξιοθέατα τα οποία χρήζουν επισκεψιμότητα. Για πες μου, Δήμαρχε, γύρω από την Αλληστράτη και στην περιοχή σου, στην ευρύτερη περιοχή στο Δήμο σου, τι άλλο θα δει κανείς αν έρθει? Νομίζω πέρα από το σπήλαιο, το οποίο τονίσαμε ότι είναι πανέμορφο, η φύση η οποία είναι πανέμορφη, το φαράγγι του Αγκίτη, όπως αναφέραμε, ότι είναι πανέμορφο, με ξεναγό το τρενάκι. Υπάρχουν και οι ομορφιές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα βυζαντινά τείχη στην Παλιά Ζύχνη, το απολιθωμένο πάνω στην Αναστασιά απολιθώματα ψαριού και οστράκων, τα οποία είναι μια περιοχή την οποία και εκεί θέλουμε να την προβάλλουμε, να την αναδείξουμε. Έγινε μια προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, έχει μια μελέτη. Και εκατομμυρίων χρόνων απολιθώματα που δείχνει και το επίπεδο της θάλασσας που ήταν κάποτε. Όπως δημιουργήθηκε και το σπήλαιο, έχει μια σύνδεση όλη η περιοχή εδώ. Η Αναστασιά είναι στη χαμηλή ζώνη του Μηνικίου Όρους, δηλαδή είναι ένα ορεινό χωριό και εκεί βρίσκεις απολιθώματα ψαριού και οστρακοδιδών. Αυτό που θέλουμε και ως Δημοτική Αρχή είναι να δημιουργήσουμε ένα μουσείο εντός του παλιού Δημοτικού Σχολείου και έτσι ώστε με μια προβολή που χρειάζεται και από πλευράς του Δήμου, αλλά κυρίως αυτό το οποίο προσπαθούμε να τρέξουμε τώρα είναι μέσα από το πρόγραμμα Leader να δημιουργήσουμε περπατητικά μονοπάτια, έτσι ότι όλα αυτά τα σημεία να τα κάνουν να συνδεθούν μεταξύ τους. Και να πηγαίνουν από εδώ μέχρι τα ορυχεία. Μέχρι τα ορυχεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, να το λέμε αυτό, να το πούμε. Να το τονίσουμε ότι εδώ, όντως, ξέρουμε ότι πέρα από τα ορυχεία τα οποία υπήρχαν πάνω στο Παγκαίο, στην ευρύτερη περιοχή εδώ υπήρχαν ορυχεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και εκεί ζητήσαμε από την αρχαιολογία να παραχωρηθούν προς το Δήμο, ώστε να τα αξιοποιήσουμε και να γίνουν επισκέψιμα και για τον πολίτη. Έχει προχωρήσει αυτό, λέει, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα? Ήδη, ναι, βρισκόμαστε στο στάδιο που έγινε η παραχώρηση από την αρχαιολογία προς το Δήμο και προχωράμε να τα εντάξουμε σε κάποιο πρόγραμμα, έτσι ώστε μέσα από όλα αυτά τα περπατικά μονοπάτια να δώσουμε και αυτή την έμφαση, πέρα από το ότι υπάρχει και τα ορυχεία, υπάρχει και ο πύργος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Σφελινό, σε ένα χωριό και αυτό κοντά στα όρια του χαμηλής ζώνης του Μηνικίου Όρους, έτσι ώστε να γίνει μια διασύνδεση όλων αυτών, και ο Μακεδονικός Τάφος, ο οποίος βρίσκεται στο σταθμό Αγκίστες, ένας όμορφο Μακεδονικός Τάφος, συλλημένος μεν, αλλά είναι από τα σημεία αναφοράς του Δήμου μας. Πολύ ωραία. Το παλιό γεφύρι του σταθμού Αγκίστες και αυτό, ναι, βεβαίως, το οποίο χρονολογείται κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, και εκείνο είναι ένα σημείο αναφοράς για το Δήμο. Άρα το σίγουρο δεν θα πλήξει και θα φάει και καλά εδώ πέρα στην περιοχή. Σίγουρα αυτό που λέμε πάντοτε, ότι και έχει να επισκεφθεί μέρη και έχει και να απολαύσει. Και προϊόντα όλα ντόπια εδώ πέρα. Ναι, υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματίες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται και σε προϊόντα της περιοχής, όπως είναι το ρεβίθι, γνωστό πλέον σιγά σιγά στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και μπορώ να πω ότι μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται έρχεται να πάρει το ρεβίθι της Αλληστράτης.
τυροκομικές μονάδες οι οποίες έχουν μπει και στην καθετοποίηση της παραγωγής με προϊόντα φέτας ξακουστό εδώ στην περιοχή, γιαούρτι πάλι εδώ της Αλιστράτης και ένα περισσότερο, αυτό που είναι το τελευταίο, να βάλουμε το κερασάκι, είναι το περίφημο του λουμπάκι της Αλιστράτης, το οποίο έχει ξεπεράσει και τα σύνορα του Δήμου αλλά και της Μακεδονίας. Και βέβαια δεν λείπει και ο κλασικός Ακανές που είναι σε όλο τον ομό βέβαια. Σίγουρα ο Ακανές των Σερών, αλλά για την περιοχή μας και για τον Δήμο μας είναι το τουλουμπάκι Αλιστράτης, το οποίο είναι το περίφημο σε όλη την. Και οι γυναίκες δραστηριοποιούνται και κάνουν πράγματα και προϊόντα. Ναι, υπάρχουν προσπάθειες αυτή τη στιγμή. Υπήρχε παλιότερα ένας συνεταιρισμός γυναικών που είχε δραστηριοποιηθεί, αυτή τη στιγμή έχει αδρανοποιηθεί, αλλά υπάρχουν μεμονωμένες προσπάθειες από γυναίκες οι οποίες αυτή τη στιγμή δημιουργούν για την περιοχή μας μια δυνατότητα αξιοποίησης όλων αυτών των προϊόντων, όπως είναι σιγά σιγά και το καριτάκι, τα αγγλικά κουταλιού, τα οποία είναι προϊόντα της περιοχής μας. Έτσι, γιατί όταν πάει κανείς κάπου πρέπει να γευτεί τον τόπο με όλες του τις αισθήσεις και δεν είναι καθόλου αμεληταία η αίσθηση της γεύσεως. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν αρκετά βότανα εδώ στην περιοχή, τα οποία και αυτά στην περιοχή του Φαραγγιού κυρίως και στο Πετρωτό πάνω από το Σπήλαιο, τα οποία δίνουν μια άλλη πλέον δυνατότητα επίσκεψης του Δήμου μας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που τα είπαμε. Ευχαριστώ το Αρχείο Πολιτισμού για την τιμή που μας έκανε να επισκεφθεί το Δήμο μας. Η τιμή και η χαρά είναι δική μας όταν βρισκόμαστε σε τέτοιους τόπους που ακρίτες Έλληνες επιχειρούν και προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανές αυτές τις γωνιές και δεν θα χαθούμε, θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε και άλλα πολλά αυτά που έχουμε συζητήσει να κάνουμε και να δείξουμε από αυτή την πανέμορφη περιοχή. Χαρά μας και να τα ξαναπούμε πάλι εδώ στο Δήμο.